Για πάμε τώρα στον πρόεδρο Ερντογάν. Πάμε στα δύσκολα, Μανώλη. Για την απομάκρυνση του εκλεγμένου δημάρχου των Κούρδων. Αυτό που προκάλεσε τις αναταραχές μέσα στην Τουρκία, αυτό συνέλεψε. Έπαιξαν ξύλο μεταξύ τους. Λοιπόν, έχει συμβεί το εξής, ότι πριν από τρεις ημέρες αποπέμπτηκε από τα καθήκοντά του ο εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης Κακιάρη, κουρδικής καταγωγής, με μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 70% των ψήφων είχε πάρει, με την κατηγορία που είχε ξεκινήσει να κατηγορείται από το 2009 και 2010, για σχέση με την νομοκρατική οργάνωση του ΠΚΚ και τους Κούρδους κτλ. Μία μέρα μετά την αποπομπή του, βουλευτές στο κοινοβούλιο, βουλευτές του Κουρδικού Κόμματος έκαναν διαδήλωση και βεβαίως υπήρξε ένταση μεταξύ των βουλευτών. Και μόλις χθες, δηλαδή μία μέρα μετά την αποπομπή του, την απομάκρυνσή του, καταδικάστηκε σε 19,5 χρόνια κάθειρξης και βεβαίως οδηγήθηκε στις φυλακές. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί έναν ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ αναφέρουν τους προβληματισμούς του Σεντάτ Εργίν για την απόφαση και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Τουρκία. Από εκεί πέρα όμως, ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι όσοι έχουν σχέση με την τρομοκρατία δεν μπορούν να έχουν χώρο στην πολιτική κτλ. Είναι μια ξεκάθαρη θέση από τον Τούρκο πρόεδρο. Από την άλλη όμως, η αντιπολίτευση λέει, αφού ξέρατε ότι έχει σχέση με την τρομοκρατία, γιατί τον αφήσατε να κατέβει στις έτσι υποστηρίζουν, στις εκλογές ο δήμαρχος. Το ζήτημα είναι ότι σιγά σιγά οι δήμαρχοι των πολλών πόλεων που έχουν εκλέξει Κούρδους δημάρχους ή καταδικάζονται ή διώκονται ή υπάρχουν διάφορες τέτοιες προετοιμασίες και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στην Τουρκία. Μπορούμε να δούμε και τις δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου. Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Sırtını elinde Kalaşnikov olana, Molotov olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz. Hukukun, kanunun ve demokrasimizin kırmızı çizgilerine riayet eden, meşruiyetten sapmayan herkes şayet yasal bir engeli yoksa elbette bu ülkede özgürce siyaset yapabilir. Buna kimse itiraz etmez, edemez. Biz de bugüne kadar meşru siyasete söz söylemedik. Özellikle yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar, kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Σκληρά λόγια, Μανώλη, σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα σε αφήσει ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει πολύ την Τουρκία, γιατί υπάρχουν και εκλογές, δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Συρία που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη. Η Τουρκία λέει να μην τύχουν και γίνουν, γιατί θα επέμβω. Οι Αμερικανοί στηρίζουν αυτές τις εκλογές, γιατί πάει για αυτονομία. Βλέπουμε και την ένταση εμείς στο κοινοβούλιο, το χαμό που έγινε εκεί. Ακριβώς εκεί. Σήκωσαν πανό, οι φιλοκυβερνητικοί βουλευτές τα άσκησαν, υπήρξε μια μεγάλη ένταση για αρκετά λεπτά. Όμως αυτή η ένταση ελπίζω να μην συνεχιστεί. Εδώ είναι η κυβερνητική βουλευτίνα που βλέπουμε με το μπλε ταγιέρ, που σκίζει τα... Εντάξει. Κοιτάξτε, η τουρκική πραγματικότητα, πολλές φορές υπάρχει ένταση μεταξύ πολλών πλευρών. Όμως, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, επειδή έβλεπα ένα ακόμα θέμα, πόσο μοιάζουμε με την Τουρκία σε κάποια ζητήματα. Τι? Και εδώ στις παραλίες είχαν βάλει ομπρέλες και διάφορες κατασκευές μέσα στον Αιγιάλο. Σαν και εμάς. Το είδαν από τη Ρόδο απέναντι. Το χρήμα. Καλά. Το χρήμα, ακριβώς. Πάντως δεν είναι και ωραίο, Μανώλη, τώρα αυτό. Με συγχωρείς. Γιατί πρέπει να έχει την ξαπλώστρα σου μέσα στη θάλασσα. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί θα πάρει λεφτά πολλά. Τι νέο πλουτισμό. Γιατί θα έρθει ο πλούσιος και θα πει αυτό το θέλω πριβέ. Και το θέλω να πα παρά να πάρει το σκάφο και πήγαινε μέσα. Σωστά, πριβέ. Αυτονόητα πράγματα. Σίδερα μέσα στην παραλία, μέσα στη θάλασσα. Αλλά. Έχει ξεκινήσει και εκεί από ό,τι βλέπετε. Τις πήραν και από εκεί. Έτσι μαζεύουν αυτούς. Ναι, ναι.
Είναι τα μάζεψαν εκεί και η εφημερίδα Μιλιέτ το κατάφερε. Δηλαδή δημοσιοποιεί ακριβώς. Εκεί έχουν κάνει σπιτάκια. Σπιτάκι ολόκληρο. Για να δείξει το Ρωμανόλη μου, συγγνώμη, δείξει το λίγο. Γιατί εκεί δεν είναι μια ξαπλώστρα. Δεν έχετε πάρει και ρεύμα. Είναι σαν καλύβα. Εδώ κοιτάξτε. Το βλέπεις, είναι σαν καλύβα. Εδώ δεν είναι. Εδώ είναι... Απίστευτο. Εδώ είναι γασολιέρα κανονική, ρε παντού. Ναι. Δεν τελείωσε, ρε φίλε. Πάντως, μέχρι την επέμβαση του κράτους, μέχρι την επέμβαση του κράτους, γιατί μπορεί να καθυστερήσει ο κρατικός μηχανισμός, ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης όταν τους βλέπετε μέσα στην παραλία κτλ. Και τους ιδιοκτήτες και όσους είναι πάνω σε αυτές τις ξαπλώσεις, προς τις κατασκευές, να τους μουντζώνουμε. Νομίζω είναι καλύτερη αντίδραση έτσι ώστε να μην ξαναγίνει. Να σταματήσει αυτό το χάλι. Της παραλίας. Ακριβώς. Δηλαδή, ένας δημοκρατικός τρόπος αντίδρασης, νομίζω, πριν την επέμβαση του κράτους. Πριν έρθει το κράτος. Λοιπόν, γιατί το κράτος ψιλοαργεί λιγάκι. Ακριβώς. Ώσπου να το παρατηρούμε. Μέχρι να ξυπνήσει το κράτος. Διάβαζα και αυτό που συνέβη στη Ρόδο. Λέω, συγγνώμη, όταν τα κατασκεύαζαν, δεν τα βλέπαν. Όχι, δεν τα βλέπαν. Τα φτιάχνει νύχτα, σου λέει. Μία και καλή. Το καλό είναι ότι τα βγάζουν. Εντάξει, μία νύχτα. Ναι. Καλά. Μία νύχτα ξαφνικά γίνεται όλα.